Να ξεκινήσει άμεσα η λειτουργία των σφαγιών μυρών ζητούν οι κτηνοτρόφοι, καθώς μετά από συνεχείς ελέγχους το Ηράκλειο δείχνει πλέον να είναι καθαρό από την πανόλη. Σήμερα, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στην περιφέρεια, φορείς ένωσαν δυνάμεις και αποφάσισαν να σταλεί έτοιμα προς το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε από τη Δευτέρα τα σφαγεία να ανοίξουν ξανά και παράλληλα θα ζητηθεί να επιτραπούν οι μετακινήσεις των κοπαδιών από τους ορεινούς προς τους παιδινούς όγκους. Από τη στιγμή που δεν έχουμε νέα κρούσματα στην Κρήτη και από τη στιγμή που έχει περάσει το 20ήμερο της επόασης της νόσου, ζητάμε από το Υπουργείο να ανοίξουν τα σφαγεία των μυρών, να επιτραπούν οι μετακινήσεις των ζώων από τους ορεινούς όγκους στα παιδινά. Τα σφαγεία των μυρών απέχουν 25 χιλιόμετρα από το σημείο του κρούσματος. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο έξω από τη ζώνη των 10 χιλιόμετρων, αλλά είμαστε άλλα 15 χιλιόμετρα μακρύτερα. Εγώ περιμένω να σταλεί το χαρτί από την περιφέρεια στο Υπουργείο και να είστε σίγουροι ότι δεν θα κάτσω με σταυρωμένα χέρια. Από τη στιγμή που θα φύγει το έγγραφο, εγώ θα έχω επικοινωνίες και με το Υπουργείο και με τη κτηνιατρική υπηρεσία, τη διεύθυνση κτηνιατρική στην Αθήνα. Η πανόλη αποτέλεσε μια διπλή απειλή για το νησί. Από τη μία, για τα κλειστά σφαγεία στο Ηράκλειο είναι μια οικονομική καταστροφή για τους κτηνοτρόφους, ενώ από την άλλη καραδοκεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς σύμφωνα με τους ίδιους ανθούν την περίοδο αυτή τα παράνομα σφαγεία. Πάντως, το αισιόδοξο είναι πως η πανόλη, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, αποτελεί παρελθόν, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει εφησυχασμός. Τα έσοδα του σφαγείου είναι κατά 80% από τα αμνοερήφια. Και στο μήνα αυτό μόνο έχουμε πάθει μια ζημιά γύρω στις 40.000 ευρώ. Ήρθαμε να πούμε τώρα στην περιφέρεια ότι αν τη Δευτέρα τυχόν δεν τα ανοίξουν, θα γίνει απόλυση των υπαλλήλων και θα κλείσουν τα σφαγεία μέχρι να άρσει η απαγόρευση των αμνοερήφων. Τα ζώα φαίνονται είναι κλινικά καλά. Φαίνεται ότι πάμε καλά ως προς την εξάπλωση της νόσου. Δεν χρειάζεται κανένας εφησυχασμός. Ό,τι πετύχαμε μέχρι τώρα με τη βοήθεια των κτηνοτρόφων, με τη βοήθεια των κτηνιάτρων, να συνεχίσει ο καθένας να παίρνει μέτρα ατομικά και συλλογικά προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα. Τους ενημέρωσα και εγώ με βάση τα τελευταία δεδομένα που έχουμε ότι η επισκόπηση που γίνεται σήμερα και χθες στις περιοχές των ζωνών έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Δεν έχουμε καμία υποψία για μετάδοση του νοσήματος. Όπως συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, η πιο επικίνδυνη δίωδος της πανόλης είναι από την εισαγωγή των ζωοτροφών. Γι' αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην τριήμερη παραμονή των ζωοτροφών στο λιμάνι του Ηρακλείου πριν φτάσουν στα κοπάδια. Είπα ότι ξανά εισηγούμε για δεύτερη φορά τριήμερης καθυστέρηση στα λιμάνια. Θα το δούμε αν μπορεί να γίνει μια απόφαση περιφερειάρχη εφόσον εισηγηθεί θετικά και ο κύριος Δεδάκης. Μπήκε ένα θέμα ότι θα έπρεπε τρεις μέρες τα φορτηγά να παραμένουν στο λιμάνι προκειμένου να μπορέσει να φύγουν με ασφάλεια μετά για να γίνει η διανομή των ζωοτροφών. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα σημαντικό. Πιστεύω ότι η περιφέρεια θα το δει με ενδιαφέρον. Πάντως, ο συναγερμός για την πανόλη στην Κρήτη το προηγούμενο διάστημα φαίνεται να έδειξε τις ελλείψεις και την υποστελέχωση που μαστίσουν την κτηνιατρική υπηρεσία, με τους αρμόδιους να ζητούν την ενίσχυσή της.